has a growth factor of 7. Είχα βαρεθεί τη ρουτίνα. Όλες οι υποθέσεις που αναλάμβανα ήταν ίδιες. Απατημένοι σύζυγοι. Έπρεπε όμως να ζήσω. Και αυτή ήταν μια ίδια περίπτωση. Ο σύζυγός της είχε ξεμυαλιστεί με μια... Και μάλλον είχε δίκιο. Αυτή η κοπέλα είχε πολύ ωραίο πρόσωπο. Ήταν η μόνη φωτογραφία που βρήκε στο πορτοφόλι του άντρα της. Τελευταία της είχαν πει ότι σύχναζε κάποιες βραδιές στο Σούνιο. Εκεί τον είχαν δει. Σε ένα ερημικό μέρος που ήξερε ότι θα ήταν μόνο αυτός, αυτή και ο παράνομος δεσμός τους. Αυτό είναι που λένε Ρίχτερ, ομαδικά Ρίχτερ. Και το έχω πει να μην το φοράω αυτό το μουστάκι. Σαν τα βατζή με κάνει, σαν τα βατζή. Επειδή είμαστε τσακωμένοι.
Και εξακολουθούμε να είμαστε τσακωμένοι. Με πληγώνεις. Και εσύ δεν με πληρώνεις. Ποιο είναι το χειρότερο? Και αν κάθομαι ακόμα εδώ, κάθομαι για να κάνω τα τηλεφωνήματά μου, γιατί στο σπίτι μου δεν έχω τηλέφωνο. Κοριούς έχω, τηλέφωνο δεν έχω. Και έχω κάνει αίτηση από το 65. Θα πέθανε αυτός που παρέλαβε την αίτηση, φαίνεται. Πήρε κανένα τηλέφωνο? Αμέ, η κουνιάδα μου, η ανιψιά μου, δύο θείες μου. Όχι, πελάτης εννοώ. Μα τώρα μιλάμε ή βάφουμε αυγά, με συγχωρείς δηλαδή, με 500 γραφεία ερευνών και ειδικευμένων detective που υπάρχουν εσένα, περιμένεις να πάρουνε. Γιατί εγώ τι είμαι, μουχρίτσα? Τι είναι αυτό? Ζυζάνιο των φυτών. Όχι, αλλά δεν έχεις κάνει καμία διαφήμιση. Και αν ξεπέφτει κανένας πελάτης κατά εδώ, είναι που βλέπει ταμπέλα από κάτω και ανεβαίνει απάνω. Οι υπόλοιποι απατημένοι σύζυγοι, και είναι χιλιάδες αυτοί, πού θες να σε βρούνε, να ρίξουν το φλιτζάνι για να δούνε που έχει το γραφείο του ο Μιχάλης Πόντικας? Μη με λες Μιχάλη Πόντικα. Mike Hamster. Το λέει και εδώ στην ταμπέλα. Mike Hamster. Όχι, Mighty Mouse. Αυτό σε μάλλον το όνομα. Έχεις καθυστέρηση, αδερφέ μου. Πας πίσω κάνα δυο ώρες. Ένα λεπτό. Δηλαδή, εγώ προσέλαβα γραμματέα για να με βρεις κάθε πρωί. Ωραία, να σου ανακοινώσω κάτι, Mike Hamster. Δεν κάνεις για detective, παράτατα. Ποιος το λέει αυτό? Μαργαρίτα Αλεπουδέλη. Daisy Fox. Εγώ. Υπογραφή. Έχεις αναλάβει 50 υποθέσεις και τα έχεις κάνει θάλασσα σε 65. Τώρα αυτό πώς το κατάφερες, μόνο εσύ το ξέρεις. Μου φαίνεται ότι ξύπνησες ανάποδα σήμερα το πρωί. Λόδιστε. Μας πει και η γραμματέας ότι κάνουμε για detective. Εμείς που έχουμε αντιμετωπίσει περιπτώσεις και περιπτώσεις. Ακόμα και αυτήν έχουμε αντιμετωπίσει. Γιατί εγώ φημίζομαι για την ψυχραιμία μου και τη δυναμικότητά μου. Και ένας δέλεγδι πρέπει να είναι μεθοδικός, δυναμικός και προφανώς ψυχραιμός. Ναι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι έγινε? Στο γραφείο μου. Τι, να έρθω? Ναι, πήγαινε. Όχι, πήγαινε μάλλον. Ναι. Γιατί? Υπάρχει ένα πτώμα μέσα. Πτώμα? Να κάνεις δεκροψία. Μην αφού σου δεν καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα πτώμα στο γραφείο. Από πού πήγε και να το είδα εγώ? Μπορεί να το φέρανε χθες, τα φέρανε εδώ. Λες να μπέρδεψαν το νοικοταφείο και να το φέρανε εδώ. Με συγχωρείς πάρα πολύ, ξέρεις πώς είσαι τώρα. Πώς είναι? Σαν πτώμα. Μήπως είδες τη φάτσα σου, το καρτεύτηκε και μπερδεύτηκε. Ναι, τι λες τώρα, τι είναι αυτά που λες? Πήγε. Καλά, καλά. Αυτό είναι το πτώμα. Ναι, το αναγνωρίζεις. Πώς, από τις πατούσες. Κυρία Θεόνη! Τι κάνεις καλέκια από κάτω! Όλε, γιατί πήγατε έτσι απόγευμα και με τρομάξατε? Εμείς σε τρομάξαμε. Τι λέει? Τι έκανες από εκεί κάτω? Τι λέει? Γιατί άμα σου πω εγώ θα ακούσεις? Τι λέει? Γράψτε τα καλύτερα ή να ξεμπερδέψουμε σήμερα. Τι λέει? Δεν μ' αφήνετε, λέω, ήσυχοι και δυο! Μου κόψατε το τηλεφώνημα. Τι λέει? Αράχνες είχε πιάσει κάτω από το γραφείο. Σε λίγο θα σε τρώγανε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Με τη σημερινή ημέρα μου χρωστάς 25.250. Αν έχεις και εκατοστάρικα, θα με διευκολύνεις. Αύριο. Μου έχεις πει 12 αύριο. Άμα μου ξαναπείς και αύριο, αύριο, θα είναι το τελευταίο αύριο που λες. Έτσι. Είμαι καλή και ευγενική, αλλά τον ευγενή τον άνθρωπο όλοι τον... Έλα, κύριε Θεόνη, παίρνω. Ξέχασα να σου πω, πριν τηλέφωνο και γυναικούλα σου. Η γυναικούλα σου. Ναι. Τι ήθελε? Το κεφάλι σου. Να της το στείλω σε ένα πυρέξ, να το βάλεις στο φούρνο. Πάντα είχε κάνει βαλικές τάσεις αυτή. Μπήκες, λέει, στο δεύτερο μήνα που δεν της έχεις στείλει τη διατροφή. Και για να μην έρθει εδώ να σου κάνει το μαγαζί σου καλοκαιρινό, καλά τα κάνεις, λέει, να τη στείλεις μέχρι αύριο... Και αυτή αύριο. ...τα χρήματα, γιατί δεν έχει να πληρώσει το σχολείο της κόρης σου. Αυτά. Εγώ πάω να πάρω ένα σάντουιτς, θες και εσύ? Καλά, σε, μην κάνεις τον κόπο, έχω ψηλά. Να είμαι στο πρώτο βοηθειών. Τώρα θα πάω εκεί και θα σου κάνω και μήνυση. Σε μένα είπες όταν με παντρεύτηκες ότι δεν ήξερες ότι θα έπαιρνες τέσσερις μαζί. Ποιες είναι οι τέσσερις, βρε? Εσύ. Εγώ μία σε πήρα, δύνατη, στέκα.
Πού τις έκρυβες τις άλλες? Βρε, άστο! Διάολο! Άστο κάτω, έχεις διαλύσει το μισό σπίτι. Αυτό είναι πρίκα της κόρης σου. Δεν μου αρέσεις, πάστο μου. Άπρεστα είστε την πρίκα της. Και πού θα βρεις βρε εσύ να της τη δώσεις χειροπατήρι. Αποτυχημένε detective. Φάελα detective, βρε. Χέστηκε ο Mike Hammer και έφτιαξε σένα. Ό,τι υπόθεση πάρει στα χέρια σου την κάτσα τα μούτρα σου. Λοιπόν, Λιλίκα, εδώ τελειώσαμε. Αυτό ήταν πολύ βαριά κουβέντα που είπες. Έτσι λέω εγώ, μωρέ. Βαριές κουβέντες. Στα κιλά μου. Να πάω δίσκο. Κάτσε εδώ, να πας πουθενά. Καλά. Άντε, γεια. Ορίστε πως την έχασες τη μικρή. Σαν τα μούτρα σου. Δηλαδή τι έχουν τα μούτρα μου. Είναι σαν την πλατεία κολλιά σου. Ας το βάζω. Λοιπόν, τελείωσε. Εγώ φεύγω. Φεύγεις. Και ποιος θα μείνει εδώ να πληρώνει τον νικητή. Όταν φύγει εσύ. Να φύγω, ε. Με διώχνεις δηλαδή. Θα σου πιω το αίμα. Θα σου πω αντάμερα, μωρέ. Ό,τι βγάζεις θα στο παίρνω. Πάρτο. Πάρτα εγώ και κούρευτο. Κλείσε. Κλείστε. Σβήσε το φως. Κοντά σου! Σταθείτε. Τι πιάνω? Το χέρι μου της πολυθρόνας. Το χέρι μου είναι αυτό. Το χέρι σου είναι αυτό. Το χέρι μου είναι. Γιατί είναι τόσο παγωμένο? Με έχετε ανατριφιάσει. Να αλλάξω το φως. Όχι. Φακό έχεις? Όχι. Ούτε σήμερα. Μίλα σιγά, κινδυνεύω. Από τι? Από τον άντρα μου. Έχει AIDS? Όχι, είναι πράκτορα στη CIA. Είναι πράκτορα στη CIA. Να αλλάξω το φως, σας παρακαλώ. Έλα. Εντάξει. Τι σημαίνει, πέστε μου. Είναι Ελληνοαμερικάνος. Ποιος? Ο άντρας μου. Είναι λοχεία της Αμερικάνικης Μυστικής Υπηρεσίας. Τι λέτε. Αυτός εδώ είναι. Ο άντρας είναι μαύρος. Με συγχωρείτε. Εδώ είναι μεταψός, είναι Άραβος, είναι Αμερικάνος. Σας έδωσα. Εδώ ξάσπισε εντελώς, αυτός είναι. Λέγεται Νίκ Βασιλάτος. Α, και εσύ γιατί κινδυνεύετε από τον Νίκ Βασιλάτη? Δεν πιστεύω να έχετε μικρόφωνο εδώ μέσα. Τι είμαστε, ένα ψυχτήριο για αυτήν την κόρη? Μικρόφωνα κοριού. Όχι, έχω ψεκάσει, δεν έχω κοριού. Προχθές το βράδυ ο άντρας μου. Ο Νίκ Βασιλάτος. Ναι, με έστειλε στο θέατρο. Επέμενε μάλιστα να πάω. Ήθελε να μείνει μόνος του στο σπίτι. Στον δρόμο όμως αισθάνθηκα μια αδιαθεσία και γύρισα πίσω. Να πάρετε σερβιέτες. Όχι σερβιέτες, πονοκέφαλο είχα. Μπαίνω στο σαλόνι. Του σπιτιού σας? Ναι. Ερημιά, ησυχία. Απόλυτη. Απόλυτη. Ούτε τις χαραμάδες έτσι αέρας να φυσάει. Τίποτα απολύτως. Βήματα στον κήπο? Όχι, μα γιατί ρωτάτε? Θέλω να δω από πού θα εμφανιστεί ο δολοφόνος με το πριόνι. Ποιος δολοφόνος? Με συγχωρείτε, με παρέσει η ατμόσφαιρα. Πηγαίνω και στέκομαι έξω από το γραφείο του. Του άντρα σας? Του Νίκ Βασιλάτου. Και τότε άκουσα να μιλάνε ρώσικα. Ρώσικα? Ναι. Σπασίπα, χαρασό και τέτοια. Ναι. Λέω, δεν είναι δυνατόν ο άντρας μου να μιλάει με Ρώσους. Άρα γι' αυτό με έστειλε στο θέατρο. Για να μείνει μόνος με τους Ρώσους. Και ξαφνικά! Ξαφνίλετε ξαφνικά, ξαφνικά, απότομα ξαφνικά, γιατί ταράζουμε τα ξαφνικά. Και ξαφνικά, ναι, ανοίγει η πόρτα! Τι είναι αυτό? Η πόρτα, η καμπάνα, εδώ δίπλα, η κολλητά, μια εκκλησία, έχει ένα ρολόι και χτυπάει, έχει χαλάσει, χτυπάει κάθε ώρα, μια φορά. Ησυχάστε. Πέστε μου το όνομά σας. Βάνα. Λοιπόν, η πόρτα ανοίγει. Ναι, βγαίνει ένας Ρώσος κοκκινοτρίχης. Ξέρετε, φοράει και ένα καλπάκι στο κεφάλι και πηγαίνει στον μπαρ να βάλει βότκα. Σας είδε? Ναι. Με κοιτάει παράξενα και μου λέει «Who are you?» Ο Ρώσος. Σε άφτεστο ρωσική θα πω. Ήθελε να κάνει τον Αμερικάνο. Και τότε εμφανίζεται και ο άντρας μου. Ο Νίκ Βασιλάτος. Ναι. Μου λέει «Τι θέλεις εσύ εδώ, γιατί δεν είσαι στο θέατρο?» Δεν του είπατε ότι ήθελα για σερβιέτες? Αχ, μα σας είπα, δεν ήθελα σερβιέτες. Φώναγε το κεφάλι μου. Του λέω «Έσταθηκα μια διαθεσία και γύρισα πίσω». Καλά μου λέει, πήγαινε γρήγορα στο δωμάτιό σου. Και πήγατε? Όχι βέβαια. Άρπαξε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκα. Και τώρα νομίζω ότι με παρακολουθεί παντού. Γιατί? Μα δεν καταλάβατε. Ανακάλυψα ότι είναι διπλός πράκτορας. Mm. Πουλάει αμερικάνικα μυστικά στους Ρώσους. Αποκλείται να πουλάει τίποτα ουίσκι, τσιγάρα και τέτοια. Μα τι λέτε τώρα, εδώ κινδυνεύει η ζωή μου. Σβήστε το φως. Το φως. Όχι, σταθείτε, όχι. Δεν είναι το χέρι της πολιτικής. Το πιάνετε, είναι αυτό. Τι είναι, καλέ? Τι έγινε, παιδιά? Τι σκοτάδια είναι αυτά, ρε παιδί μου? Μας έκοψε η ΔΕΗ ο φως. Τι κάνεις, ρε Χριστιανέ μου, μες στα μαύρα σκοτάδια? Τι? Αυτά τα πόδια που βλέπω στο πάτωμα δεν είναι από πτώμα? Όχι, είναι από πελάτη. Μάλιστα. Και σε πληρώνει σε είδος? Όχι, είναι σκοτήτρες, πούμε. Είναι η γραμματέας μου. Γεια σας. Είναι κινδυνεύει η ζωή της και είναι φοβισμένη γι' αυτό εδώ. Μάλιστα. Σου αγόρασα σάντουιτς, πιάστο.
Είδατε, με προπονή για σκύλο. Τέλος πάντων, από μένα τώρα τι θέλετε, προστασία ζητάτε? Όχι, θέλω να αποδείξω ότι ο άντρας μου είναι διπλός πράκτορ. Έτσι θα τον πιάσουν και θα γλιτώσω εγώ. Μάλιστα. Γιατί δεν πάτε στην Αμερικανική πρεσβεία να τον καταγγείλετε? Μα δεν καταλαβαίνετε, δεν έχω στοιχεία, δεν θα με πιστέψουν. Ενώ αυτός θα πρέπει να έχει στοιχεία μέσα στο χρηματοκιβώτιό του. Α, και... Ναι, ακριβώς. Θέλετε να διαρρήξω εγώ το χρηματοκιβώτιο? Ναι, σας παρακαλώ. Όποιον φοράτε. Τσάρλι, θα σας πληρώσω. Αυτές οι δουλειές είναι λίγο επικίνδυνες. Πάρτε 100.000. Και όταν μου φέρετε ό,τι χαρτιά έχει μέσα, θα σας δώσω κι άλλα. Κι άλλα? Κι άλλα. Πολλά άλλα. Σε ποια διεύθυνση είναι ο άντρας? Είναι γραμμένη πίσω από τη φωτογραφία. Εσάς που θα σας βρω? Θα σας βρω εγώ. Θα περάσω από εδώ. Πότε λέτε? Σε 3 μέρες. Είστε γρήγορος. Σπίτι Γκονζάλες. Να σας πω, εσείς πού μένετε? Γιατί ρωτάτε? Θέλω να νιώθω ότι είσαστε ασφαλείς, έτσι. Σε μια φίλη μου, στην Άντζελα. Στην Άντζελα, μάλιστα. Πού είναι αυτή? Γνωσού 42. Γνωσού 42. Το άντρας σας πού συχνάζει? Έχει μια παπ στη Γλυφάδα, τη λένε Τζοτζο. Την έχει για κάλυψη. Τζοτζο. Τζοτζο. Τίποτα άλλο? Όχι, όχι. Σε 3 μέρες. Ευχαριστώ. Γνωσού 42. Η γυναικούτα σου στο τηλέφωνο. Και άνοιξε κανένα παράθυρο, βρωμάει πατσουλή. Όχι, Τσάρλι μυρίζει, Τσάρλι, άγγελοι του Τσάρλι. Κατάλαβα, σε τούμπα ρε αυτή. Όχι, μου δώσε 100.000. Γιατί, θα σκοτώσεις κανέναν? Εδώ. Έλα, Λιλίκα. Τα απόγευμα σπίτι μου θα σαν δούμε. Τι έμαθες καλά και ουλιάρες έτσι? Σου κάνω το τραπέζι. Έλα, σε καλό εστιατόριο. Πρώτο. Μου ρωμάει. Του χαμπουργέρ. Όχι, αυτή η υπόθεση που σου ανέθεσε η... Η Βάνα. Βάνα, το λες και γυαλίζει το μάτι σου. Όχι, έχω καεί από τη μουστάρδα. Α, θα μπλέξεις τώρα εσύ με πράκτορες και CIA. Σιγά. Είναι μυστική αποστολή. Μάικ, αλήθεια. Ώρες-ώρες μου κάνει τα νεύρα μου φορδές να παίζουν σαν τουρίγυφτη. Είσαι, αδερφέ μου, τέτοιο βλήμα που μπορείς να ανατινάξεις Boeing ολόκληρο. Τι μυστική αποστολή και τρίχες μου λες. Θα μπεις εσύ σε σπίτι πρόκτορα της CIA, έτσι. Και τι νομίζεις, ότι θα μπεις μέσα, θα φας ένα χέρι ξύλο από αυτά που τρως συνήθως όταν κυνηγάς παντρεμένος και πάει τελείωσε. Εδώ θα σε καθαρίσουνε, βρε, ψυχρό. Ναι, αλλά για σκέψου τι φήμη θα αποκτήσει το γραφείο άμα ανακαλύψω ένα διπλό πράκτορα. Το βιολίκο, καραγκιόζη. Μάικ, σε συμπαθώ. Μπορεί να γκρινιάζω μερικές φορές, αλλά είσαι συμπαθητικός βλάκας. Δεν θέλω να σε δω πτώμα. Σταμάτα, μου έχει πάει το χάμπουργκερ στην πλάτη. Μάικ, κάποιος σε καρφώνει στην πλάτη. Τι κάνετε, κύριε? Τι κάνεις, βρε, σε κοιτάζει ένας από δίπλα, εννοούσα. Μα είπες με καρφώνει στην πλάτη μου. Με τα μάτια, βρε, παιδί μου, επίμονα. Σε καρφώνει, σε κοιτάζει, πώς το λένε. Συγγνώμη, κύριε, ό,τι φάτε πληρωμένα από μένα, έτσι. Για κάθε κύριε, έφαγα κι εγώ και τα ρούχα μου. Τρελός είναι ο κύριος! Τι είναι αυτός? Σκύλος. Το ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτός φαίνεται όμως ότι σε ξέρει. Πάμε να φύγουμε. Τότε πέφτουν να σπρώξει. Φύγε, έχω μαύρη ζώνη, έτσι. Κι εγώ έχω κόκκινες τυράντες. Ξέρω καράτε εγώ, έτσι. Κι εγώ ξέρω μπυρίμπα. Τι θέλει, φίλε? Αδερφέ, εσύ δεν είσαι ο κ. Μιχάλης? Ναι, τι θέλει. Ο ντέβεκτιβ. Θέλω να σου μιλήσω, να με αυτός που με έφυσε τη ζωή. Θυμάσαι, άνοιξε να σου μιλήσω, ντε. Φύγε σε πάνω. Άνοιξε, ρε φίλε. Είχες την πίσω πόρτα ανοιχτή? Όχι, την έσπασε. Αδερφέ μου, σωτήρα μου, έψαχνα να σε βρω. Άλλαξε γραφεία, έτσι.
Πριν 7 χρόνια. Α, γι' αυτό δεν σε έβρισκα, ε. Μαντάμ, αυτός ο άνθρωπος μου έσωσε τη ζωή, να πούμε. Κάποτε τα είχα μπλέξει με μια αγκόμενα, ήμουν καψούρης, μυστήρια, ε. Κρυφή αυτή, να πούμε. Ούτε ήξερα που έμενε, ούτε μου έλεγε, μου το είχε κόψει. Λαλάκι μου έλεγε, λαλάκι με λένε, να μου. Κυρία σου, ε, χάρηκα. Λαλάκι μου έλεγε. Εγκόμενα. Ναι, θες να με έχεις. Θα έρχομαι αρπαχτή, θα τη βρίσκουμε και θα φεύγω, να πούμε. Καθότι εγώ ήμουν ψόφιος, ε, έβαλα από εδώ το Μιχάλη να μάθω ποια είναι, να πούμε. Καθότι detective. Ναι, του λέω πάρ' την από πίσω να μάθεις. Την παίρνω εγώ από πίσω και έμαθα. Α, τώρα θυμάμαι. Ήταν η γυναίκα του Τζουμπίδη. Ποιος καθάρισε 4 πριν 5 χρόνια στον Πογιάτη γιατί τους βύσαν τα κάρβουνα την ώρα που τράβαγε το λουλά. Έφαγε εισόδια. Της Θεοτόκου. Νονός, ε, αρχηγός. Έτσι και μάθαινε για τη γυναίκα του, τώρα θα ήμουν μεταξοσκόλικας. Ο Μιχαλάκης όμως από εδώ με ειδοποίησε. Και το σκασες. Μόνο αυτός. Μέχρι και εγώ άλλαξα γραφείο. Σωτήρα μου. Και στη φωτιά πέφτα μαλάκι για σένα. Ο, δεν είναι ανάγκη. Πέσε στο πεζοδρόμιο να φύγουμε. Να σου πω, άμα με χρειαστείς κάθε βράδυ θα είμαι στη Τζάκη της Ο. Σταθμό Λαρίσσα. Τι είναι εκεί. Εντάξει να μου, ό,τι θέλεις βρίσκεται εκεί. Από Μπαρμπούτη μέχρι Μπουκαλδόρους να μου. Εντάξει Σωτήρα μου, ε. Είσαι καθήκη ρε παιδί. Τώρα πώς πήρε. Δεν ξέρω. Ή η μοίρα μου ήταν να γνωρίσω αυτόν τον τύπο, ή τα μάξι μου είναι μαζόχα και θέλει βρίσιμο. Λεωνίδα, τώρα θα κάνεις ησυχία, έτσι. Θέλω να συγκεντρωθώ. Πρέπει να μάθω πότε λείπει από το σπίτι του ο Νίκ Βασιλάτος. Νίκ Βασιλάτος, ψυχικό. Μπακάλις, 3200. Χασάπης με απειλή με τον Παλτάρ. Τι να αυτό, τι θέλουμε τώρα. Νίκ Μανάβης, πέθανε. Ευτυχώς. Αυτή είναι. Έλα, άντα το κορίτσι, θα σε μαλώσω, φρόνημα. Μην του μιλάς έτσι και το τρομάει το παιδί. Δεν μου λες εσύ, ρε. Κάθε φορά που θα θέλω να πάρω τα λεφτά μου, θα μου ανεβαίνει και η πίεση. Α, σου ανεβαίνει, ε. Ναι. 19 έφτασε 2 μήνες που με καθυστέρησες. Α, δηλαδή αν σε καθυστερούσα 4 θα έφτανε 38. Βεβαίως. Να το ξέρουμε, δηλαδή. Τι πάει να πει αυτό. Να και σκάσεις σαν καζάνι και ησυχάσουμε. Τι μουρμουρίζεις εκεί. Τίποτα, λέω κακό πράγμα η πίεση. Κακό η πίεση. Μην ανησυχείς. Εγώ είμαι χύτρα ταχύτητος, αντέχω. Χαρά, πού είσαι. Μη φας τίποτα μέσα από το ψυγείο και είναι δηλητηριασμένο. Μόνο ψωμί πήρα. Ούτε ψωμί, παιδάκι μου, άσου το ψωμί, τι να το κάνεις. Πιάνε τα ποντίκια, πιάνε το ψωμί. Θα πάρεις τύπο. Όχι, γρήπη θα πάθει. Αυτό δεν είναι ποντίκι, χάμστερ είναι. Όχι, κουνέλι είναι. Κοντζάν βρωμοπόντικας. Έλα, έλα, φέρ' τα λεφτά να φύγω. Ρε, μπαμπά, εσύ μόνος σου τη βγάζεις. Γι' αυτό είναι όλα μαντάρα εδώ μέσα. Δεν έχεις καμιά γυναίκα. Γυναίκα. Τι του χρειάζεται η γυναίκα. Σωστά. Εδώ εγώ είχα 4 μαζεμένες και τις άφησα. Για μένα λες. Έλα, πάρ' τα. Είναι 50. 50 είναι. Α. Πρόσεχε, Χατζηλίκη. Τι Χατζηλίκη. Για να βγω με τον έτσι μου. Α, έχεις και έτσι, ε. Ποιος είναι έτσι, μωρή. Ο Λούις. Ποιος αυτός με τον τρίχρωμο μαλλί. Καλά, είναι παιδαράς. Να σου δώσω μία που να σε τρακίσω. Ρε μαμπά, πως την άντεχες τόσα χρόνια και ροχαλίζει και το βράδυ σαν πετονιέρα. Σκάσε. Πες κάτι ακόμα και θα πάρεις Χατζηλίκη. Έλα, 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 δρόμο. Σιγά, θα μου σιγά. Σιγά, Μπαμπά, τη βγάζεις. Α, έχω συνηθίσει, παιδί μου. Και όταν είμαστε παντρεμένοι στο κρεβάτι, πάμε πάνω ρίχνει το του. Με βίτσιο. Άρα θα δεις, πάμε να φύγουμε από το σίκο. Μπαμπά, αν μέχρι το βράδυ δεν αισθάνεσαι καλά, μην ξεχάσεις να μου αφήσεις το στέρεο και το αυτοκίνητο στη διαθήκη. Έτσι. Άντε, πάμε, πάμε. Πάμε. Είδες, Λεωνίδα, πως είναι κανικούρη μας. Αλφατάχτην έκανε η μάγισσα Καλλιόστρο. Πού είμαστε τώρα. Α, στην Παπ Τζοτζό του Νίκ Βασιλάτου. Βέβαια. Εκεί έπρεπε να είμαστε, στην Παπ Τζοτζό. Τι
Τσίχλες, καραμέλες, σοκολάτες, προφυλακτικά για το AIDS. Τσίχλες, σοκολάτες, καραμέλες, προφυλακτικά για το AIDS. Για το AIDS. Τσίχλες, σοκολάτες, καραμέλες, προφυλακτικά για το AIDS. Για να έφυγε. Τσίχλες, σοκολάτες, καραμέλες, προφυλακτικά για το AIDS. Για να έφυγε. Καλά, δεν τρέπεσαι να διώξεις ένα ορφανό, βάρβαρε, βάρβαρε. What did he say? Μετά το he say θα αρπάξεις το AIDS και θα τρέξεις, ακομίρι. Τσίχλες, σοκολάτες, καραμέλες, προφυλακτικά για το AIDS. Κόφτο, πάρε δρόμο. Εδώ αφεντικό είναι ένας Νίκ Βασιλάτος. Μπάτσος είσαι. Όχι, Χαστούκης. Πες μου, ρε φίλε, καλή, θέλω να μάθω. Δεν δίνω πληροφορίες. Οι πληροφορίες πληρώνονται. Πόσο? Αναλόγως. Βάζεις και ΦΠΑ μέσα. Έλα, τελείωνε, τελείωνε. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Εμπορικάρτα. Δεν κατάω μετρητά ποτέ μαζί μου. Με δουλεύεις? Όχι. με δουλεύεις? Όχι, ρε, πέταξε. Μπουλή! Πέταξε τον έξω αυτόν. Άσε με τώρα, με θέλω μεγάλο. Δρόμο! Έτσι για τα προφυλακτικά. Έτσι είναι αυτό. Ποιος είσαι, ρε? Ήρθα για τα χαλιά, εγώ. Πέτω να το. Όχι, πρόσα. Λόγω στιγμής. Δεν θέλω θορύβους. Το έχω δει το έργο. Όποτε βάλεις αυτά τα γυαλιά, το ίδιο παθαίνεις. Μα τι θέλεις αυτή τη μετεμφύλιση, αφού σε κάνει πτώμα, ρε παιδί μου, την άλλη μέρα. Άσε με να τα σπάσω. Όχι, όχι. Ας έχω τη διέστηση ότι αυτά τα γυαλιά κάποτε θα με σώσουν. Θα σε στραβώσουν, όχι θα σε σώσουν. Ο καφές πίνε. Έρχεται. Μα δεν μου λες πώς βλέπεις μέσα από αυτά. Δεν βλέπω, υπολογίζω που είναι η πόρτα, που είναι το παράθυρο. Μου είναι το αυτοκίνητο, έχθες άφησε το αυτοκίνητο και το έσκασα. Πάλι καλά που δεν σε τσάκωσα να σε τσακίσουν, ε. Μην μιλάς, μην μιλάς, θέλω ησυχία, θέλω απόλυτη νέκα. Μάλιστα, Ντέζι! Τι σιδερικά πετάς κάτω. Ντέζι! Σιγά τα χαρτιά μου τρυπά τα μηνύκια. Δικό σας? Όχι. Εκείνου. Μάλιστα. Πού πας? Έγινε, μου χρωστάει 287 καφέδες, 43 πορτοκαλάδες και 92 τόστ. Ωραία, πήγαινε τον καφέ τώρα, θα στακτοποιήσει. Σίγουρα. Έτσι μου. Καλά. Έλα εδώ, Χριστιανία μου, σου λέω, έχει λεφτά. Άμα κόψεις τις παρτίδες τώρα μαζί της, θα χάσεις και αυτά που σου χρωστάει. Λες. Καλά λες. Και έφτασε ο Πολάβαρης και όχι. Σιγά, σιγά, βάρβαρε. Μεταφίεση έχουμε, κύριε Μιχάλη, μεταφίεση. Τι μεταφίεση? Μεταφιέστηκε σε τείχο, ολόασπρος είσαι. Έλα, άσε τον καφέ και πήγαινε, να τον. Όχι, δεν πειράζει. Τον κρατάω, δεν με κουράζει. Κάτι μου είπε η Δεσποινής Ντέζη. Τι σου είπε? Θα ξοφλήσεις, λέει, το λογαριασμό. Αντώνη, πιέσαι. Οι ημέρες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Καλά. Ο καφές επιστρέφεται. Φτάσου, φτάσου. Πόσα σου κοστά? 47.500, στάσου να δω. 40...
Δεν έχω τα γυαλιά μου, 40. Πάρ' τα δικά μου. Ντέζι! Τι έγινε? Μάζεψε το. Τι έπαθε? Διάβασε αυτά που του χρωστάω και λιποθύμησε. Αυτός. Τι είναι αυτό? Του έδωσες και έβαλε τα γυαλιά. Κυραντώνη, με βλέπεις? Κυραντώνη. Έτσι. Πού είναι? Εδώ είσαι. Σιγά. Σου ανέβηκε λίγο η πίεση και ζαλίστηκες και πρέπει να πάω σε ένα γιατρό, ναι, να πας, κυραντώνη, τώρα. Απατεώνας κατάλαβες, απατεώνας κατάλαβες. Οι ανάγκες, παιδί μου, οι ανάγκες. Κατάλαβε με. Εμπρός. Ποιον? Το σωτήρα σου. Ανελείψου στους ουρανούς. Ο Λαλάκης. Δεν είναι εδώ. Όχι, είμαι. Είναι εδώ. Έλα, κύριε Λαλάκη. Μη σε λέω κύριο. Α, πώς να σε λέω. Αδελφό. Λοιπόν, αδελφέ Λαλάκη. Πού συχνάς τις νύχτες, μου είχες πει ότι κάπου πας. Σε ένα... Παμ, τι είναι αυτό. Τζάκι, στο Τζάκι τη Σο. Τζάκι τη Σο, πού είναι αυτό. Στο σταθμό Λαρίσκης. Μάλιστα. Ναι, θέλω να σε δω, θα έρθω από εκείνα σε δω. Μια ανάγκη είναι. Το βράδυ, αδελφέ Λαλάκη. Να την βάλω μπροστά για να καθαρίσω, ναι, ήλιο. Εντάξει, τι ώρα πας στο κολέγιο. Εκεί, τι είπες. Ναι, κοίταξε. Δεν θέλω να με γνωρίσουν οι άλλοι. Θα μου δώσεις τα λεφτά μου για να καθαρίσω. Οι άλλοι. Εκεί, ωραία, τα... Τι είπες. Σου... Τα... Λέω τα παιδιά του κατηχητικού. Θα τα αφιέσω. Θα βρω τρόπο. Θα βρω. Δεν μπορώ να σου πω ποτέ. Εντάξει. Γεια σου, αδελφέ. Ντέζι! Τι έγινε πάλι. Τι έπαθε αυτή. Έμεινε κάγκελο. Της έδωσες και αυθηνής να σου διαβάσετε τις κλωστάς με τους κακούς. Όχι, αυτή πήρε τα γυαλιά μόνη της. Αχ, πάλι. Τη χάσαμε τη Θεόνη. Κυρία Θεόνη, τίποτα. Βάτε βρε παιδάκι μου στο σιτάρι, τα φωνικά όπλα είναι. Κυρία Θεόνη. Πάρε, διακούμπησε την έτσι μαλακά στην εξώπορτα, θα πάει αέρα και θα συνέλθει. Ναι. Αν εγώ πρέπει το βράδυ να πάω στο Τζάκιο. Τζάκιο, έτσι, θα βρω ανθρώπους για τη διάθεξη. Θα συστήσεις και συμμορία τώρα, θα έτσι. Έλα, πάρε την κυρία Θεόνη, ευθεία. Και τώρα λίγο αριστερά, καλό. Πρέπει όμως να περάσω απαρατήρητος. Τα κάναμε σκατά. Όλοι αυτοί εδώ τι κοιτάνε. Κάνα ξεβράκωτο κόλο βλέπουνε. Ξεβράκωτο δεν ξέρω. Α, τι βλέπουνε, κόλο. Βάζεις ένα ουίσκι σκέτο. Δεν μου λες, συχνάς εδώ ένας Λαλάκης. Γιατί. Έτσι, ρωτάω, περίεργα. Τον θέλεις. Ναι. Αυτό σε θέλει. Με θέλει, με θέλει. Πώς σε θέλει. Ξαπλωτό ή όρθιο. Όχι, ο κλαδόν. Κάποιο πέρα, ρε, θα κολλήσουμε κόριους. Βάλε αδυνάμητη. Μην με σπρώξεις, αδερφέ, Λαλάκη. Δεν έχω, αδερφό. Εγώ τι είμαι. Για εδώ. Την άτιμη τη μάνα μου. Του την έκανε τον πατέρα μου. Και είδα ξεμοιότητα και ίδια μύτη, ε. Όχι. Ο Σωτήρας σου είμαι, δεν με γνωρίζεις. Σωτήρας μου. Ναι. Σωτήρα μου, ποιος σε σημάδεψε. Πες με τον κουτάρα, τον κάνω σκαρπίνια. Όχι, έχω μεταφιεστεί. Α, και πώς ήρθε, σαν φάντασμα. Γιατί. Ενταφιαστή δεν είπες. Μεταφιαστή. Ψεύτηκα αυτά για να με γνωρίζουν. Ποιοι. Αυτούς που θέλω για διάρρηξη. Γι' αυτό σε ήθελα. Θέλω μερικούς ανθρώπους να μου βρεις για διάρρηξη. Υπάρχουν. Τι λες. Όλοι αυτοί εδώ μέσα τι είναι κοφτοραυτούδες. Διάρρηξη δεν θέλεις. Μια στιγμή. Ποιος είναι για διάρρηξη. Σιγά κύριε Λαλάκη. Προσκλητήριο κάνεις. Για σπίτι είναι. Ο αδερφός από εδώ θέλει να κάνει μια μπούκα στο... Πού αδερφέ. Είναι στο ψυχικό. Στο ψυχικό. Κοστίζει η περιοχή, θα σου έρθει ακριβά. Γιατί? Την ανέβασε ο Τσοβόλας, εμείς τι να κάνουμε. Εγώ θέλω το χρηματοκιβώτιο μόνο, έτσι. Τίποτα άλλο.
Όχι τίποτα, έχει κάτι χαρτιά του χρηματοβόητου. Θα τα πάρετε, δεν μου τα φέρετε. Το χρήμα. Όχι, τα χαρτιά, χαρτιά. Και το χρήμα τι είναι, χαρτιά. Είναι, όχι, κολόχαρτα είναι. Γεια σα, ρε. Θα ανοίξουμε το χρηματοκιβώτιο να πάρουμε τα χαρτιά και αφήσουμε το χρήμα. Ναι. Για τρελού ψάχνει ο άνθρωπο, ρε. Σκάσε, ρε. Ό,τι λέει θα κάνετε. Αυτό είναι ο εργολάβος. Σα προσλαμβάνει να κάνετε μια δουλειά. Αυτό θα κάνετε. Τελείωσε. Έρχεται η Ασπρούλα με το Καρούμπαλο. Τι είναι αυτό, κομμένα. Τη περιπόλου μπάτσι. Εσεί ποιο έκανε χθε διάρρηξη. Ρεαλίτε, δεν είπαμε ότι τη Δευτέρα θα κάνουμε διάρρηξη. Έχουμε αργία μετά την Κυριακή. Αδερφέ, έλα κοντά μου, θα φύγουμε από την πίσω πόρτα. Έλα μας. Κοντά μας. Να το. Ελάτε, μπείτε μέσα. Όχι, δεν χωράνε κύριε όλοι, δεν χωράνε. Οι καλοί χωράνε παντού. Μπείτε μέσα. Κατεβείτε, να σπρώξουμε. Άντε, μπράβο. Όχι όλοι μαζί, να φωτιαλίστε. Έλα. Έλα γρήγορα. Πάμε. Έλα, πάμε. Έλα. Σιγά, πάσα πάνω στην αστυνομία μας, ε. Ίσα πήγαινε, ίσα. Βάλε μπρος, βάλε μπρος. Σπρώξε και εσύ, ρε καθήκη. Είμαστε της ακροατικής απόδειξης που θα δώσουμε στο Τατόι την Κυριακή του Θωμά. Να έρθετε να μας δείτε. Θα σας περιμένουμε, είναι τζάπα. Καλά τους κούφανα, ε. Μετά από ένα μήνα θα συνέλθουν αυτοί. Δεν είναι κανείς μέσα. Όμορφα. Βγείτε έξω, ρε. Άντε, ρε, γρήγορα. Δεν μου λες. Σκύλο έχει. Όχι, είναι. Α, ευτυχώς. Γιατί αν είχε, θα τον πλάκωνε στις δαγκονιές, θα τον έβγαζε σαλάμι. Εσύ σε δύο, ε. Τσιλιαδόρη, έτσι. Πού είσαι, παππούα. Εσύ κοίταξε για συναγερμούς, ε. Έγινε. Ωραία. Πού είσαι, εσύ κάτω το φανάρι. Σπούρε, να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Εντάξει, πάμε, παιδιά. Σιγά-σιγά, σιγά-σιγά. Από πίσω, μόλι. Σωτήρα μου, να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ είσαι κύριος, ε, άρχοντας τώρα. Γιατί έμπλεξες σε αυτή τη βρωμοδουλειά, έχεις ανάγκη από χρήμα. Ναι. Έχεις, ε. Είσαι παντρεμένος. Ήμουνα. Και χώρισες. Τη γυναίκα μου, ναι, στα δύο. Και έφαγα δύο χρόνια φυλακή. Τη σκότωσες. Όχι, γιατί δεν ήξερα καλό σημάδι. Και ο Μπαλτάς που της πέταξα, τη βρήκε στο μισό κεφάλι και της έφαγε αυτή. Τι λες και ελαλάκι. Εγώ δεν έλεγα τίποτα. Αυτή έλεγε να πούμε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ έβριζε. Σκύλε, ανήκανε, τεμπέλι. Σαν τη δικιά μου. Και η δικιά σου έτσι λέει. Και αν σκεφτείς ότι έχω χωρίσει, ε. Α, έχετε χωρίσει και σε βρίζει. Ναι, ζητάει λεφτά συνέχεια. Καλά, ας την επάνω μου. Δεν γίνεται. Θα σε ισοπεδώσει. Είναι 900 κιλά. Θα της αφαιρέσω τα λύπη. Με τον Μπαλτά. Πάει αυτήν εξεγραμμένη να βγούμε στο Σωτήρα μου τώρα. Όχι κύριε Λακ, τι είναι αυτά που λες τώρα. Σωσό, ξεμπουκάρουν, ε. Ρε, έλα εδώ. Εσείς κλέψατε το σπίτι, ρε. Το χρηματοκιβώτιο δεν είπαμε. Αφού μου τα κάνει άλλη, εγώ τι είμαι, έχω επάνω. Κάντε σιγά. Σιγά. Έχεις ένα γερμό, ρε. Τι του βάζεις χέρι, ρε. Το χαϊδέψα, ανώμαλος είσαι. Ψάχνω για καλώδια, δεν έχει. Ρε, όρμα. Ησυχία. Λάουρα. Έλα.
Άκουσες κάτι θορύβους? Πού, γλυκιά μου? Εδώ στο σπίτι. Όχι, είχα ανοιχτό τον ντουζ. Για σώπα. Δεν ακούγεται τίποτα. Ίσως μου φάνηκε. Σου φάνηκε, σου φάνηκε. Νίκη. Λάουρα. Νίκη. Λάουρα. Νίκη. Λάουρα. Εσύ, όλοι να το κάνεις. Τι το γυρίζεις γύρω-γύρω, το ζάλισες. Δεν μπορώ να πετύχω το συνδυασμό. Για το κύμα 52-31-333. Τι είναι αυτό ο συνδυασμός? Όχι, το τηλέφωνο μου. Για στάσου. Κάτι μου γκρίζει. Η Ελλάδα είναι, ρε. Άνθρωπος. Πλήσε κανένα στο χρηματοπούτιο, ρε. Κάποια πνίγουνε. Την πνίγουνε ή την... Έξι κερατά, δεν είπες να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας μέσα στο σπίτι? Πού να ξέρω, αφού όλα τα φώτα ήταν σβηστά και έχει ησυχία. Κάπου πρέπει να βγάζουν τα μάτια τους, πήγαινε. Τι κάνεις, ξέρεις? Όχι. Τώρα γιατί το γυρίζεις? Γι' αυτός γιατί το γυρίζει, τόσο. Λάουρα. Νίκη. 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 Λάουρα. Είναι σε ένα δωμάτιο και φωνάζουν Νίκη Λάουτα, Νίκη Λάουτα. Ακουβίτσιο, ρε. Την ώρα που το κάνεις να φωνάζεις Νίκη Λάουτα, λες και κάνεις ράλι. Με αυτό τι θα γίνει? Θα το τεινάξουμε. Τρελός σε ρεκόπανε, θα μου σβουτήξουν αμέσως. Είναι άνθρωποι μες στο σπίτι. Πήγαινε, πήγαινε την πόρτα. Τι θα κάνεις? Πού σε, για την εξώπορτα. Θα πάρεις φαρτό σκουτιλιά να ανοίξει? Όχι, θα το πάρω σκοτώ. Θα σου πέσουν. Όχι, είναι καλά στερεωμένα. Τα νεφρά. Α, για τα νεφρά, έλεγες, δεν ξέρω. Άσε σε μένα. Κάνε την πάντα, αδερφέ. Αγάπη μου, έτσι κάνει εσένα, το τελειώνεις, βομβητή, έχει. Όχι, στάσου. Εσύ στάσου λίγο ακόμα. Ψάχνεις, αγάπη μου, εδώ είναι. Κάτσε, μου πέσε. Λάθος κάνεις. Ο βομβητής μου πέσε, ο συναγερμός. Ποιος είναι αγερμός? Στάσου, κάποιος κλέβει το χρωματοκιβώτιο. Πας, Νίκη. Νίκη. Πάμε να φύγουμε. Πού πάμε? Έχω εγώ μια καψώνα. Πρέπει να Ωχ, πάλι θα σπρώξουμε. Άστο να τσουλήσει, άστο, άστο, άστο να τσουλήσει, άστο. Σταμάτα, ρε καθήκη! Πλάκωσε με το χρηματοκιβώτιο. Δεν έχει τίποτα, θα συνέλθει. Εδώ η ασφάλεια τον έχει πλακώσει 100 φορές και δεν έχει πάθει τίποτα. Λοιπόν, εδώ που θα κρύψουμε το χρηματοκιβώτιο δεν θα το βρει κανείς. Εδώ φέρουμε τα κλεψιμέικα και ύστερα έρχονται με τα πράδες και τα πουλάμε. Α, σαν το παζάρι, δηλαδή κάθε Κυριακή, δε. Εγώ θέλω τα χαρτιά από το χρηματοκιβώτιο τώρα όμως. Εντάξει, να το τεινάξουμε. Δε τώρα συνέλθε, ρε. Μην με χτυπάτε αυτά τα πόλα. Ρουφιάνε, συνέλθε, ρε. Τι έγινε? Είσαι εντάξει? Πονά τα κοκαλά μου, με ρίξατε από το κρεμό. Κοίταξε, θα τεινάξουμε τον κουμπαρά, ε. Να φέρω υλικά. Πότε? Θέλω κάνα δύο μέρες. Ωραία, φέρω κι εγώ την ενδιαφερόμενη να τα πάρει χέρι με χέρι. Γυναίκα? Οχ. Τι? Τις φοβάμαι τις γυναίκες, δεν τις έχω εμπιστοσύνη. Για καλού και για κακού φέρε ένα μπαλτά. Έτσι και δεν είναι καθαρή, ε. Όχι, μα, εντάξει, έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί στο γραφείο. Αυτή δεν είναι τίποτα. Έλα να πάρει. Ας πούσε με. Τι κάνεις, ρε? Βοηθάω. Πώς βοηθάς, εμένα σπρώχνεις? Σιγά σιγά. Όταν σου έλεγα ότι άκουγα θορύβους, εσύ αλλού είχες στο μυαλό σου. Εκεί που το έχω και τώρα. Χωριά που μάρπαξε η αστυνομία για προσβολή της δημοσίας εδούς. Έλα, ρε Βουβάλη. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Ρε, αυτή τη στιγμή μιλάω σοβαρά, ρε.
Σας δίνω 24 ώρες προθεσμία να βρείτε ποιος έκλεψε το χρηματοκιβώτιο. Και σορκίζομαι στα παντελόνια που φοράω να τον κόψω φέτες και να τον πουλήσω για ζαμπόν. Τελείωσε! Άντε, περιμένω. Θα λιώσει το πάτωμα, Από το πρωί κόβεις βόλτες. Τι νομίζεις, θα λύσει το πρόβλημά σου άμα φας τις όλες σου? Άσε, γιατί έχω μπλέξει. Έχουν περάσει 4 μέρες και αυτή δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Και δεν θα έχει δώσει, θα την καθάρισε ο άντρας. Μη λες μακάβρια πράγματα. Καλά, δεν σου άφησε ένα τηλέφωνο που να τη βρεις? Όχι, είπε θα περάσει ίδια. Αχα. Και τώρα έχεις βουτήξει το χρηματοκιβώτιο και δεν ξέρεις τι να το κάνεις. Ναι. Πήγαινε το πίσω. Έτσι. Και τι να πω. Το βρήκα στον δρόμο, τυχαία σας το έφερα. Δώστε μου την αμοιβή μου. Τι είναι πορτοφόλι? Ξέρεις τι σημαίνει CIA? Εγώ ξέρω, εσύ όταν ανέλαβες την υπόθεση, ήξερες? Συστήνεις το απέναντι παράθυρο με έναν τηλεφαγό και σου φυτεύω μια σφαίρα στο κεφάλι. Στο διάλογο, αυτή την καμπάνα. Μην ανησυχείς πάντως και να σε πυροβολήσουν, εσύ έχεις διαμερές κεφάλι. Θα περάσεις σφαίρα από τη μία μεριά και θα βγει από την άλλη. Δεν θα βρει καμία αντίσταση. Ναι, να κάνουμε και χιούμορ να μας έβγει ο φόβος. Εγώ στο είπα. Βρώμα για η δουλειά. Γεια στάσου. Άντζελα. Όχι. Ντέζι με λένε. Άντζελα, Άντζελα. Αχ, Παναγιώ μου, να μιλάει. Άντζελα, γνωστού 42. Τι είναι αυτό? Είναι μια φίλη της που έμενε η Βάνα γιατί κρυβόταν από τον άντρα της. Πρέπει να πάω να τη βρω. Μη ζεγάζα να τηλεφωνήσεις. Όχι, γιατί. Να μου πεις το αποτελέσματα του προπόνου. Έλα, σταμάτα. Κοίταξε, αν έρθει η Βάνα. Από πού, από το νεκροταφείο? Χριστέ μου, ο Κρίστοφερ λύσε και σκέφτησε συνεχώς τέτοια πράγματα. Ανοιχτά είναι, περάστε! Άντζελα. Είμαι στο μπάνιο, έλα. Πού στο μπάνιο? Ναι, ή προετοιμάσαι να με δεις αλλού. Δεσποινής, Άντζελα. Ορίστε. Μανάκι, για να ξεβουλάσουμε τα λόγια μανάκι. Δεσποινής, Άντζελα, μήπως ξέρετε. Σε παρακαλώ, μου δίνεις το παρεό από εκεί. Το ποιο? Το παρεό. Αυτό είναι το πνευματιστό, έλα. Χριστό. Δεσποινής, Άντζελα, μήπως ξέρετε που είναι η Βάνα, εσείς είστε φίλες. Εγώ έλα, πρώτο και να βλέπω. Εσύ είσαι ο Μάικ. Ναι, εγώ. Μάλιστα. Έλα από εδώ. Έλα. Ας έγιε βου. Πού, εδώ στο κρεβάτι? Ναι, στο κρεβάτι. Θα κάτσουμε να μιλήσουμε. Δεν θα κάνουμε κρεβάτι. Έλα. Λοιπόν, τι σημαίνει με τη Βάνα? Ναι. Η Βάνα μου λέει ότι είσαστε φίλες. Ναι. Μια φορά είχε έρθει εδώ με τη Ρέα. Τι, ποια είναι η Ρέα? Ρέα η διπλοκάπακη. Δεν την ξέρεις? Τραβεστή. Εκείνης είναι φίλη. Μα μου έλεγε ότι είχε έρθει και είχε μείνει εδώ. Να. Έλεγε πολλά μουσαντά. Μουσαντά? Ψέματα. Την κατάλαβα εγώ μόλις την γνώρισα. Μέχρι φίλη της Βουγιουκλάκη μου είπε ότι ήτανε. Καταρχήν η Βουγιουκλάκη δεν έχει φίλες. Όλες την εκθρεύονται. Οι ξανθές. Ξανθές με λαχρινές νύχτες, μαγικές, ονειρεμένες. Σε προκαλώ. Γιατί? Που είμαι ντεγκλιζέ. Όχι. Δηλαδή δεν ξέρεις που μπορώ να βρω τη Βάνα. Τη θέλεις πολύ? Ναι. Βίτσιο σου. Άλλωστε να σου πω και κάτι. Εγώ δεν είμαι πουρολάτρης. Μ' αρέσουν τα τεκνά. Λοιπόν, απόψε έχουμε ένα χορό, πριβέ όμως. Μόνο καλιαρντές θα είμαστε. Καλιαρντές? Ναι, καλέ. Τραβεστή και τέτοια αυτά. Απαγορεύεται για άντρες. Να σου πω. Εσύ είσαι φανατικός. Έτσι λέω. Ξέρεις πώς το λένε αυτό και είναι κρυφές. Τέλος πάντων, εκεί θα είναι η κυρία, η φίλη της Βάνας. Εγώ δεν μπορώ να έρθω. Αφού σου είπα, απαγορεύεται για άντρες. Τα τεκνά τα έχουμε κλεισμένα στον Αντρονίτη. Όπως λέμε γυναικονίτη. Πίσω από καφασωτά. Όπως τις χίλιες και μία νύχτες. Αχ, ο Αλάχ να είναι μεγάλος. Δεν μπορώ να πω στον Αντρονίτη κι εγώ. Έλα, καλέ. Πρέπει να σε φέρει κάποια δικιά μας. Κι εγώ δεν μπορώ. Έχω το δικό μου. Θα βρω τρόπο να έρθω. Να, έτσι έχεις κάτι θεληματικό εσύ. Να σου πω, είσαι ελεύθερος. Αφού σου είπα ότι ψάχνω τη Βάνα. Να, ναι, τη Βάνα, την παραμυθατζού. Πού είναι ο χορός? Θα αφήσεις κάτι για τη βίζητα. Ένα τάλιρο κάνει. Άβελε άλλο ένα. Θα σου πω, παθιασμένε, γυναικά, ανώμαλε.
Κόπανε, ποιος είπε να τις σκοτώσεις, ρε. Μα το μεγάλο αφεντικό, αφεντικό. Και εγώ, ρε, πώς θα μάθω ποιος μου βούτυξε το χρηματοκιβώτιο, ε. Μόνο αυτή υπήρχε περίπτωση να ξέρει. Αυτή, η Ιβάνα, δούλευε για λογαριασμό των Ρώσων. Μα τι φταίω εγώ. Αφού το μεγάλο αφεντικό μου πήγε να τη φάω. Το μεγάλο αφεντικό τα έχει χάσει, ρε. Έχει πάθει μαλάκινση, ρε. Τώρα που να είναι, περιμένω διαταγή από Ουάσιγκτον να τον αντικαταστήσω. Ρε, βλάκα. Προχθές δεν ζήταγε εθελοντές για το Βιετνάμ, ρε. Έχει χάσει χρονολογίες αυτός. Και πέθανε αυτή, ρε. Πρέπει. Τη χτύπησα με ένα αυτοκίνητο και εξαφανίστηκα. Γράφω τίποτα εφημερίδες. Για τρέμα πάρει εφημερίδες, εσύ. Τι έγινε αυτή η ρουφιάνα. Εμένα λες καλή. Είδες που το πιάσα. Αδυναμία μου. Έτσι και το πιάσω. Πού είσαι, ρε, σε ψάχνω τρεις μέρες. Όχι και ρε, όχι και ρε. Μωρή. Έκανες πολύ καλά και μεταμφιέστηκες. Δεν μεταμφιέστηκα. Βγήκα πρωί-πρωί στη ρούχα για να αγοράσω ένα σκρίνιο. Ας το πάρω εγώ, λέγε. Βαρντά μου εσύ. Το λοιπόν, κάποιος μαλάκας με αυτοκίνητο χτύπησε τη Βάνα. Να, αυτός εδώ. Κοτζαμπέδαρος σε αυτή την ηλικία. Σκάσε! Εσύ σκάσε. Λέγε. Για το χρηματοκιβώτιο δεν ξέρω τίποτα. Με τη μόνη που μίλησε τελευταία, γιατί είναι φιλενάδες, είναι η Ρέα. Αυτή δεν μπορεί να την ψωνίσεις. Να την ψωνίσω. Ανομαλίες, δεν κάνω καλέ. Αυτή είναι κρυφή, χρυσό μου, δεν λέει κουβέντα σε κανένα. Πού κάνει πιάτσα. Αυτή δεν κάνει πιάτσα. Αυτή το παίζει κουλτουριάρα, χρυσό μου, κρυφή. Έχει βάλει ένα τηλέφωνο και δουλεύει έτσι. Έχει βάλει τον τηλεφωνητή της. Εδώ, Ρέα, αγοράκι αυτή τη στιγμή απουσιάζω. Είμαι στο κρεβάτι και δουλεύω. Γι' αυτό άσε το τηλεφωνό σου και μόλις τελειώσει θα σε πάρω. Τσαου, τσαου. Άκου να σου πω, απόψε έχουμε χορό. Απόψε θα είναι οπωσδήποτε η Ρέα. Εντάξει. Εμείς θα περιμένουμε έξω με το αυτοκίνητο. Παρέστη ρε την Ασή να βγει, να την αρπάξουμε εμείς. Και ας πω εγώ πόσο κρυφή είναι και αν κρατάει μυστικά. Βάρβαρε, βασανιστή μου, έτσι μ' αρέσεις. Τι λέει ρε. Άγνωστος παρέστηρε με το αυτοκίνητό του γυναίκα και εξαφανίστηκε. Το θύμα έμεινε αβοήθητο. Η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Ζει δηλαδή. Δεν λέει σε ποιο νοσοκομείο είναι. Εσύ! Ψάξε όλα τα νοσοκομεία να τη βρεις. Με τρόπο ζώων, μη σε πάρουν χαμπάρι. Ηλίθιε, ούτε να καθαρίσει έναν άνθρωπο εντελώς δεν μπορείς. Είσαι σκασμένη, Ρέα μου, τώρα. Κολλητές φιλενάδες ήταν μόνο η Λίζα μου. Γι' αυτός που τη χτύπησε με τα μάξι δεν βρέθηκε. Εν είχε βρεθεί θα το μαθαίνατε. Θα του είχα ξεριζώσει τα τέτοια του και θα τα είχα κάνει αμελέτα με σώσιμα δέρα. Και σε ποιο νοσοκομείο είναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις ή δεν θέλεις να πεις. Εσένα τι σε νοιάζει. Γιατί στείλουμε καλολούδι της κοπελίτσας στο νοσοκομείο. Στον Μπέδαν. Μας δουλεύεις έτσι. Αυτή η μυστικότητά σου πια μου χτυπάει τα νεύρα. Τι θέλετε μωρέ, αφήστε με ήσυχη. Τι φάει λοιπόν ησιασμένη, κάνε τη χαρκετή από εδώ πέρα. Όποια. Πάντως, αυτή είχα μάθει ότι ήταν ανακατεμένη σε πολλά πράγματα. Κατασκοπίες, χρυσό μου, κατασκοπίες. Λες. Αμέ. Απόψη φαντασία σου πετά όνειρο παρμένη. Κάτις βούρλο. Άκου να σου πω. Μία πιάνεις. Τι ξέρεις εσύ για τη Βάνα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν γυναίκα. Μη μου πεις, γιατί εγώ νόμιζα ότι ήταν κότα. Είσαι και αντιπαθητική, λαϊκό. Μπορεί να καθείτε βούλα του κερδέ που θα με συγχύσετε. Και το χρόνο να έχετε από εδώ μέσα. Βρωμιάρες. Αχ, με συγχύσανε κορίτσια. Κούκλα, έχεις φωτιά. Νομίζω καινούρια είσαι εσύ, δεν σε έχω ξαναδεί εδώ. Φέτος απεφύτησα. Τι έκανε, λέει. Είμαι στο Βόλο, Μπολιώτης, εγώ τώρα ήρθα στην Αθήνα. Πού κάνεις πιάτσα. Στο Καρπενήσι. Με δουλεύεις τώρα. Εγώ εκεί ήθελα να κάνω πιάτσα, πειράζεις στο Καρπενήσι. Είσαι και χιουμορίστρια, Όχι, τραγουδίστρια. Και εσύ σου, δεν μου λες. Κονομάς. Δεν μου λες, εσύ θες να κονομήσεις. Τι. Καμιά κουτουλιά. Άντε, πείθη και βγεις με το σόβρακο να κάνεις το εραστή. Στην έλθω. Καλέ, τι είσαι εσύ πρώτη φορά σε δικαίωνο. Δεύτερη. Πώς σε λένε. Βούλα. Ακουφού.
Ακουβούλα, ακουβούλα. Και από πού ήρθες? Ορίστε, δεν μας ήταν ενήθικες, μας ήρθαν και από την Πέργαμο. Πληθώρα γίναμε. Γι' αυτό έχει πέσει και ένα δουλειά. Δεν με γνωρίζεις, ήρθα σπίτι σου. Και λοιπόν, πόσο εξωτικό είσαι. Να σου συστήσω τη Ρέα. Αυτή η Ρέα. Ναι, γιατί δεν σ' αρέσω. Εσύ ποια είσαι? Μάικ. Μικαέλα, θες να πεις. Όχι, Μάικ. Μάικ Χάμστερ. Θα σου μιλήσει η Βάνα. Α, ο ιδιωτικός detect. Καλέ, για να μας είπα ότι είσαι δικιά μας. Όχι, δεν είμαι. Καλά. Όχι, αλήθεια, δεν είναι, δεν είμαι. Καλέ, απαρνέσαι το φίλο σου. Όχι, ρε κοπέλα μου. Η Βάνα μου είχε να θέσει μια υπόθεση, αλλά την έχασα. Την υπόθεση? Τη Βάνα. Γεια σας, κορίτσια. Yeah. Θα πάρετε λαχείο να ενισχύσετε το σωματείο. Όχι, δεν μου πέντε, πόσο κάνουν? 2.500. 2.500, ορίστε. Εμένα δώσ' μου 6. Δεν μου λέτε, τι κερδίζουν αυτά? Τι κερδίζουν? Ψυγεία, πλυντήριο, βίντεο. Από πού σε φέρανε σένα, καλέ? Θα δεις τι κερδίζουν. Είναι έκπληξη. Έλα, πάρε. Δώσε με 7 εμένα. Μπράβο. Μπράβο, γλύκα μου. Καλή τύχη σου εύχομαι. Γεια σας, κορίτσια. Γεια, γεια. Έλα έξω να σου πω να μας ακούσουν εδώ μέσα. Εγώ να μην ακούσω? Όχι, Χρυσή μου, γιατί έχεις μια γλώσσα ροδάνη εσύ. Έλα, πάμε. Έλα. Και πώς θα τη βγάλω έξω? Αυτή δεν με συμπαθεί καθόλου. Θα περιμένουμε ώσπου να τελειώσει ο χορός και ναι, μετά... Ναι, και μόλις πάνε να την αρπάξεις, θα πέσουν άδεια σου γκόλε τα μάτια. Αχ, Νάτι. Καλέ, δεν ζήταγα μια μάτρα άντρες. Τι τύχη είναι αυτή, Χριστέ μου. Δεν μου λες, ποια από τις δύο είναι? Αυτή η κακοσουλούποτη. Την άλλη δεν την ξέρω. Έλα, δώσε μου λεφτά. Γιατί? Να νομίζουν ότι κάνω πεζοδρόμιο. Βίστα, μην πάρουνε χαμπάρι ότι κάνω στημένη δουλειά. Ώστε εσείς ο Μάικ Χάμστερ. Ναι. Μου μίλησε για σένα. Σε είχε βρει από το χρυσό οδηγό. Μετά μάζεψε πληροφορίες. Τι βλήτο είσαι. Έτσι έλεγε για μένα. Και εγώ πήγα να την κλειτώσω από τον άντρα της. Έγραψα και το χρηματοκιβώτιο. Είδες τι βλήτο είσαι. Ποιον άντρα της, βρε? Αφού δεν έχει άντρα. Α, τι έχει, γυναίκα? Πού είναι τώρα? Στο νοσοκομείο. Τη χτύπησαν με αυτοκίνητο. Ποιοι τη χτύπησε? Αυτή που της έκλειψε στο χρηματοκιβώτιο. Κατάλαβα. Εμένα θα με χτυπήσουμε τρακτέρ. Ναι. Βοήθεια! Βοηθήστε κάποιον! Βοηθήστε! Βοήθησε! Βοήθησε! Εγώ? Και τι είμαι εγώ? Αυτές είναι αντρικές δουλειές. Την παίρνουν, την παίρνουν και... Ένα τηλέφωνο, τηλεφωνήσω! Ένα τηλέφωνο! Ωραία, τσιάστα κρεβάτια σας! Για φτάσου, ρε, για φτάσου! Αμα αυτός δεν ήταν ο πατέρας μου! Γι' αυτό δεν έχει γυναίκα. Έρε γλέντι που θα γίνει τώρα που θα το μάθει η μάνα μου. Και τώρα έφτασε η μεγάλη στιγμή της κλήρωσης. Τα δώρα τα βλέπετε. Είναι μπροστά σας. Τον κύριο Λαλάκη, παρακαλώ. Το νούμερο 67 κερδίζει τον Ταύρο. Το 67, παρακαλώ. Ποια το έχει? Καλή εσύ είσαι η τυχερή. Καλή εδώ είναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έλα, πάρεις το δώρο σου. 47. Έλα, Λαλάκη. Κινδυνεύω. Δηλαδή, όλοι μας κινδυνεύουμε. Ποιος είναι? Μικαέλα. Μάικ. Καλέ. Καλέ, και αυτό εσύ το έχεις. Εδώ, καλέ, εδώ. Κοίτα, ρέντα, η δικιά σου. Θα συναντηθούμε αύριο. Στο γραφείο μου. Εντάξει. Πώς να μην ανησυχώ? Το νούμερο 72. Αστα κομμάτια. Αχ, καλή, θα τρελαθώ. Εσύ το έχεις και αυτό. Αχ, καλή, εδώ. Αυτό είναι που λένε κολοφαρδία. Αντεγιά σου, μια. Καλέ, κερδίζεις 3 δώρα μέχρι στιγμής. Τι είναι, πλυντήρια? Όχι, άντρες. Άντρες, ποια αρχή είναι τα τέρατα? Εσύ εκεί. Έλα, παραλάβεις τα δώρα σου. Όχι, εγώ δεν. Καλά, άντε. Ας πάνε τα δώρα σε εκείνη. Όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Πάμε, παιδιά, πάμε τεκνά μου, πάμε. Όχι! Άντρας είμαι κι εγώ. Ναι, έκανε ανάποδη μεταμόσχευση. Καλέ, εγκατέλειψε τα δώρα της αυτή. Κορίτσια, μουταρία. Thank you.
της προβολής. Σε λίγο δεν θα φαίνεσαι ούτε θα βλέπεσαι. Αχ, όχι, σας παρακαλώ, όχι στο προσωπάκι μου. Εγώ το φροντίζω κάθε βράδυ με υδρατάνε. Λέγε! Μάλιστα. Μικρός όταν ήμουνα, η μανούλα μου με έδινε με φουστανάκι και ροζ φιόγκους. Τι λες, ρε! Καλέ την ιστορία της ζωής μου, δεν θέλετε? Πώς σε λένε? Ρέα. Ρέα. Ρέα, εγώ θα σε ρωτάω όμορφα και εσύ θα απαντάς. Αλλιώς θα σε ρωτήσω άσχημα και εσύ θα τα ξεράσεις όλα. Μάλιστα. Ήσουν φίλη με τη Βάνα? Ήμουν. Για φωτίστε εδώ. Αχ, μου φύγε πόντος. Σιγά, Χριστιανέ μου, ήλτερο θα πάθω. Λόγια, μωρή, ήσουν φίλη με τη Βάνα? Ήμουν φίλη της πριν την τάση στον τροχοφόρο. Τι λες, μπορεί και να καταλαβαίνω. Δεν τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο, καλέ? Ναι. Δικό σας. Εμείς δεν χτυπάμε με αυτοκίνητα. Αλλά με τι χτυπάτε, με κλόπ? Αχ, πονάει, αλλά μ' αρέσει. Σκάσε! Έσκασα. Λέγε. Τι περίεργος που είσαι. Σκάσε, λέγε. Η Βάνα δούλευε για τους Ρώσους? Όχι, καλέ. Πήγαινε στο φροντιστήριο και μάθαινε ρωσικά το πουλάκι μου. Έτσι και εμείς να δώσουμε ένα παράσημο στην Πανούσκα. Λέγε! Χρυσέ μου, μου παγώνεις το αίμα κάθε φορά. Οι Ρώσοι την έβαλαν να μου πάρει κάτι χαρτιά από το χρηματοκιβώτιο. Ναι. Σκάσε, το ξέρεις, θα το έχει πει. Αυτοί μου πήραν όλο το χρηματοκιβώτιο. Φαίνεται δεν μπορούσαν να τα ανοίξουν. Λέγε τώρα τη συνέχεια. Αν μου το πήραν οι ίδιοι οι Ρώσοι, θα κάνω επίσημη καταγγελία. Αν έβαλαν τίποτα διαρρήχτες να μου το πάρουν, θα τους χτίσω με τσιμέντο και θα τους ρίξω στον πάτο της θάλασσας. Καλά, τι είναι αυθαίρετα. Άκου, θα τους χτίσω. Λέγε! Άκου να δεις, κυρά μου, αυτά είναι μυστικά δικά σας. Θα μου τα έλεγε εμένα ποτέ η Βάνα. Δεν λες, ε? Πιάστε τον και ξεριζώστε του τα τέτοια. Τι? Τι είναι? Α! Χαμηλώστε λίγο τα μεγάφωνα. Περίεργο, Λάουρα. Ποιο πράγμα? Ούτε συναυλία δεν μπορώ να ακούσω τόσο δυνατά, γι' αυτό πηγαίνω και κάθομαι στα πίσω καθίσματα. Θα πάμε ένα βράδυ να ακούσουμε μαζί? Ναι, Σεργέη. Στη Βιέννη να ακούσουμε οι δυο μας? Ναι, σύντροφε. Σαν χλαμάρες, περιστρόικα έχουμε τώρα. Μα θα κουνιέται! Καλέ! Καλέ, τι λέμε, ξεριζώσει, αφού δεν έχω, έχω κάνει εγχείρηση. Καλέ, τρελαθείτε με τελώς. Τότε ξεριζώστε του τη γλώσσα. Όχι, θα τα πω, όλα θα τα πω. Όχι τη γλώσσα, καλέ, το μεροκάματό μου. Σιγά, καλέ, το σκουλαρίκι μου. Λέγε! Ναι, ό,τι θέλεις. Καταρχήν, που είναι η Βάνα? Στο νεκροταμείο. Δεν είναι σε νοσοκομείο, είναι, δεν σκοτώθηκε. Δεν ξέρω, σου ορκίζομαι στη ζωή του θανάσιμου του διαιτητή. Να, να, από ξύλο να πάει, λέω ψέματα. Καλά. Yeah. Ποιος πήρε το χρηματοκιβώτιο? Ένας μαλάκας. Συγγνώμη για την έκφραση. Detective είναι, της κακιάς συμφοράς. Το όνομά του? Λέγεται Mike Hamster. Πού είναι το σπίτι του αυτού του, το γραφείο του? Δεν ξέρω, δεν μου είπε. Το βρήκε από το χρυσόδηγο. Και του είπε ότι ήταν γυναίκα σου και ότι... Πού είσαι, καλέ? Έλα μπροστά να σε βλέπω, έλα. Και ότι σε άκουσε ένα βράδυ να μιλάς με κάποιους Ρώσους. Και ότι είσαι διπλός πράκτορας και ότι πουλάς μυστικά. Και επειδή το έμαθες, εσύ θα τις σκότωνες. Μόνο αν έπαιρνε τα χαρτιά σου από το χρηματοκιβώτιο θα αποδείχνει ότι είσαι με τους Ρώσους και θα γλίτανε τη ζωή της. Και αυτή ήθελε τα χαρτιά να τα πάει στους Ρώσους? Ναι, αλλά εσύ στο μάτι του είναι πράκτορας και τη χτυπήσατε. Δεν περιμένατε κι εσείς λίγο? Ανυπόμονη. Άρα αυτός ο Mike Hamster έχει το χρηματοκιβώτιο. Άνοιξε το χρυσόδηγο. Αυτή πάρτε την και πετάξτε τη θάλασσα. Όχι, καλέ! Καλέ! Καλέ, είμαι τρίπια, θα βουλιάξω! Σταθείτε, καλέ, θέλω να του πω κάτι! Αφήστε τη! Λέγε! Τα χαρτιά σου δεν θα τα δίνει στους Ρώσους. Αλλά πού θα τα δίνει? Θα τα πουλούσε, καλέ! Στον τελευταίο αυτοκράτορα. Στους Κινέζους για να τα οικονομήσει. Τσούλα! Βρέστε σε ποιο νοσοκομείο είναι. Και έχει κι άλλα ντοκουμέντα. Τι ντοκουμέντα, μωρή? Και τα σκοπικά, πώς τα λέτε? Πού τα έχει? Άμα δεν με αφήσετε να μιλήσω μαζί της, πού να ξέρω. Τώρα που είναι στο κρεβάτι του πόνου, θα μου τα πει όλα. Πρόσεχε. Ναι. Θα σε αφήσω. Θα προσπαθήσεις να μάθεις και πού είχαν συνεννοηθεί να πάνε το χρηματοκιβώτιο. Ναι. Εμείς θα είμαστε συνέχεια από πίσω σου. Όλοι? Αχ, ωραία. Αν μας κοροϊδέψεις, θα σε φυτέψουμε εκείνη τη στιγμή. Και τι είμαι, καλεσικιά? Αν δεν είμαι. Καλά και εσύ όλη τη νύχτα πιάτσα έκανες. Δεν πήγες να ξεκουραστεί? Έλα, άσε με, παιδιά, άσε με. Άσε με, δεν πήγα σπίτι μου χθες το βράδυ. Δεν έβγαλα σε ένα βρώμο ξενοδοχείο, με φάγανε ψήλι. Δεν έκλεισα μάτια, φοβόμουν ότι από στιγμή στη στιγμή θα με καθαρίσουνε. Εσένα, γιατί? Η
Λιβάνα τη χτυπήσαν το αυτοκίνητο. Ποιοι? Τη CIA. Αυτή που τη πήρε το χρηματοκιβώτιο. Ναι. Έξοχα, και τώρα τι θα κάνει. Πρέπει να τη δω τη Βάνα να τη το παραδώσω. Πηγαίνει να ψάξει όλα τα νοσοκομεία τη χώρα. Ναι. Βάνα, το επίθετο. Βάνα. Κατά σκόπου, Βάνα, ξέρω εγώ. Κοίταξε και ποιες πήγανε με αυτοκινητικό δυστύχημα. Μάλιστα. Άντε, γίνε και σε κάτι χρήσιμη, άντε, μπράβο. Ορίστε μας τώρα, μιλάει και ο άχρηστος. Το... ναι, τον κύριο Λαλάκη ήθελα. Τον κύριο Λαλάκη. Δεν φάνηκε ακόμα. Σε ζητάει μία δεσποινής Λάουρα. Λάουρα, πελάτης. Πού θες να ξέρω, Χριστιανέ, μου ρώτα την. Περάστε. Ο Μάικ Χάμστερ. Ναι, όχι. Τι να πω, εγώ είμαι. Μην κρίνετε από την εξωτερική εμφάνιση. Όχι, ποτέ. Το εσωτερικό με ενδιαφέρει εμένα. Τι θέλετε. Εσάς. Ασφαλώς, για να μην κατά το μέσα, ποιο θα θέλετε. Τον καποδίστρια εμένα. Τι με θέλετε. Ξέρω τι σας απασχολεί. Μα ναι, πώς το ξέρετε, λέτε. Είσαστε μπλεγμένος. Σαν κοτσίδα. Εγώ μπορώ να σας ξεμπλέξω. Μπορείτε. Συγγνώμη, τι είστε εσείς. Ας πούμε, τη CIA. CIA. Και πού μάθατε, σας παρακαλώ, μην πιάνετε τζάντσες. Τι ψάχνετε εκεί μέσα, τι έχετε εκεί. Τίποτα. Πώς τίποτα. Εσείς έχετε κάτι βόμβες σαφρακές. Δεν φαίνονται, μπορείτε να με τεινάξετε στον αέρα. Αν ήθελα να το κάνω, θα το είχα κάνει. Αλλά επειδή σε παρακολουθώ καιρό και μ' αρέσεις... Εγώ σας αρέσω. Είσαι άντρας αληθινός αφού τα έβαλες με τη Σία. Δεν θέλω να χαθείς. Ναι, είναι κρίμα να πεχαμένη μια τέτοια ομορφιά. Θα μου πεις λοιπόν ορισμένα πράγματα και θα ξεμπερδέψεις. Δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Και θα έχεις και πριν. Πριν, τι πριν. Εμένα, δεν σ' αρέσω. Τι τρελός είμαι. Θέλω να πω, όχι τώρα. Εντάξει, θα κάνω τι μου ζητήσετε. Είσαι έκφυλος. Εγώ. Έχεις έκφυλα μάτια. Εγώ νομίζω ότι έχω βοδινά. Φίλησέ με τα χείλια σου. Πώς θα σας φίλουσα με τη μύτη μου. Ρίξε μας και στάχτη στα μάτια. Σα δεν τρέπεσαι, ψυχανόμαλε. Να σε βλέπει και το παιδί στη Σιγουρού. Ντέζι! Ντέζι! Γιατί να άφησες να μπει μέσα, αν βλέπεις ότι είμαι απασχολημένος. Περάστε, κυρία μου, έξω. Σας παρακαλώ. Καλά, καλά. Τέλειωνε και θα τα πούμε. Δεν το βλέπεις, κορίτσι μου, ότι σε κοροϊδεύει. Δεν το βλέπεις που είναι... Πήγαινε έξω. Καλά, καλά. Πάμε. Να σου πω. Εδώ απέναντι έχει ένα ξενοδοχείο, το τέλειο. Θα πιάσω ένα δωμάτιο και θα σε περιμένω. Δεν έχει θα. Θα σου κάνω ό,τι ζητήσεις. Πάρε, θα μιλήσετε έτσι εσύ, θα με ξεμπλέξετε. Εγώ είμαι αθώος. Εσύ. Σάτυρα, έκφυλε. Μου τη δίνεις. Σωτήρα μου, τι έχεις. Η γυναίκα σου, Όχι, μην... Κάτσε, άρα στάσου, κύριε Αλάκη, δεν είναι η γυναίκα. Άσε με τώρα, μην δίνει που βγάζεις από τον παρτά αμέσως. Άσε με και έχω μπλέξει. Τι έγινε. Άσε, μάθανε ότι έχω κλέψει εγώ το χρηματικότητα. Ποιοι? Τη CIA. Ποδοσφαιρική ομάδα είναι αυτή. Όχι, μυστική υπηρεσία της Αμερικής. Α, όπως λέμε η Ζόλα, κατάλαβα. Πρέπει να το δώσουμε πίσω, να το δώσουμε. Ήρθα σε επαφή με την κυρία. Όχι, δεν ήρθα. Θα έρθω σε επαφή με την κυρία. Περιμένει, δηλαδή, να έρθω σε επαφή με την κυρία. Και άμα θα έρθω σε επαφή με την κυρία, αυτή η κυρία θα με ξεμπλέξει με το υποσχέθηκε. Δικιά μου βάζει καμπάνα, δεν ξέρει τι λε, ε. Άσε, με κινδυνεύει η ζωή μου, κύριε Λαδάκη. Και εγώ γιατί είμαι εδώ. Εισήγασε να μου. Εντάξει, αφού δεν θα δώσουμε πίσω το χρηματοκιβώτιο, το δώσουμε να μου. Αδερφέ μου, Σωτήρα μου. Θα περιμένω πολύ. Α, μπράβο! Στο στοιχείο σου, τώρα μάλιστα. Γι' αυτό δεν με ήθελες εμένα, βρε, και πήρες διαζύγιο. Ανώμαλε. Ναι, προκειμένου να έχω σένα, καλύτερα να γίνω, αδερφή. Βρε, δεν τράπηκες εχθές το βράδυ που σε είδε η κόρη σου να κάνεις πεζοδρόμιο. Και η κόρη μου τι ήθελε σε εκείνα τα μέρη. Γύριζε από το κατηχητικό. Μη μιλάς έτσι για το παιδί, γιατί. Οπα! Υπέγραψες την καταδίκη σου. Στάσου, κύριε. Γυναίκα σου. Ναι, τι κάνεις. Όχι εδώ, όχι εδώ. Όχι, όχι, θέλω να πω. Θα σου κάνω μήνυση, βρε. Που είσαι ανώμαλος και διαφθείρεις το παιδί που σε βλέπει. Καλά, αυτή έχει καθαρίσει, είναι τελειωμένη. Δεν είναι τελευταίο σπασμό. Στάστηκε, αλλά και μην τη συνειδητοποιήσει. Αν πήγαινε στα βουδί και περίμενε με να συνοηθώ πρώτα με τη Λάουρα. Άρα θα συνουσιαστείς, ε. Όχι, θα συνοηθώ. Και μετά θα συνουσιαστείς. Όχι, πότε θα συνουσιαστώ και μετά. Πρώτα θα συνοηθώ και μετά θα συνουσιαστώ. Πήγαινε και ελάχιστα βουδί και περίμενε με, σε παρακαλώ. Καλά, πάω. Ντέζι, πού είσαι. Μέχρι τώρα έχουν πάει στο κάτι 14
έπιασε από μηχανάκια. Δεν είναι τώρα, δεν είναι από προχθές. Πες το, ρε Χριστιανέ μου, ψάχνω λάθος. Πες! Δεν χρειάζεται, θα πάω να ψάξω μόνος μου. Φέρνει κάτι ρούχα που έχω μέσα να αλλάξω, άντε. Ναι. Εμείς, Λάουρα. Στο 69. Στο 6. Α, 96. Λάθος. Μου είπαν 69. Συμβολικό νούμερο, 69. Εγώ πάντα έτσι συζητάω. Το ξέραμε από καιρό ότι ο Νίκ Βασιλάτος ήταν διπλός πράκτορας. Εσείς στη CIA τα ξέρετε όλα. Τον παρακολουθούσαμε από καιρό, αλλά δεν είχαμε στοιχεία να τον πιάσουμε. Να όμως, που τα στοιχεία τα έχεις εσύ. Έτσι θα γλιτώσεις, αγόρι μου. Θα μας δώσεις το χρηματοκιβώτιο και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Είναι γάτα. Ο κοντός με τη γραβάτα. Θέλει να βγάλει τη γραβάτα μου. Μου δεν πάω γραβάτα. Ό,τι θέλω λέω. Έχω πάθει ψυχικό τραλαλά. Έτσι είναι γράμμα. Σιγά. Ξάπλωσε. Έτσι μπράβο. Ηρέμησε. Γιατί όλοι ανασένετε, έχετε άσθημα. Πάντα αναστατώνω με τον είδε δίπλα σε έναν άντρα. Αγόρι μου, λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι το χρηματοκιβώτιο το θέλετε για να το δώσετε στο Νίκο Βασιλάτο. Το ξέρετε, Νίκο Βασιλάτο. Ω, μόνο από μακριά. Ναι, αλλά ηρέμησε. Κάθεστε πάνω, κάθεστε πάνω. Συγγνώμη. Λοιπόν, αγάπη μου, πού είναι το χρηματοκιβώτιο? Μα το θέλει και η πελάτησά μου, η Βάνα. Α, η Βάνα είναι πελάτησά σου. Βάνα, δεν ξέρω αλλιώς το όνομά της. Βάνα τη λένε. Χτύπησε και ένα αυτοκίνητο της CIA, την Βάνα. Είναι η γυναίκα του Νίκ Βασιλάτου. Κόλλε ψέματα σου είπε, δεν είναι παντρεμένος. Ψέματα. Αμέ. Και τα χαρτιά από το χρηματοκιβώτιο τι τα θέλει η Βάνα. Για ιδιωτική χρήση. Και δεν μπορούσε να αγοράσει σόφτεξ. Αγόρι μου. Έλα. Συγγνώμη, Δεσποινής Λάουρα, έτσι πώς θα συζητήσουμε. Ω, γλυκό μου βάρος εσύ. Βολεύω, είστε έτσι. Ου, νιώθω υπέροχα. Λοιπόν, πες μου. Κρίμα όμως. Και την είχες εκτίμηση τη Βάνα μου, πήψε άμα τα μην. Πες μου, πού είναι το χρηματοκιβώτιο. Πες μου. Είναι σε μια αποθήκη. Πού? Στα Νέα Λιώσια. Τι οδός. Οδός. Λάουρα. Νίκη. Λάουρα. Νίκη. Λάουρα. Νίκη. Νίκη Λάουτα! Α, εσύ ήσουν με τον Νίκ Βασιλάτο και το βράδυ και μου λες ότι δεν το γνωρίζεις. Αυτός έστειλε να μάθεις για το χρηματοκιβώτιο και μετά να με καθαρίζεις, ε! Έλα εδώ!
βολέψου μόνος. Καλέστε την αστυνομία. Μια τρελή θέλει να με σκοτώσει. Συγγνώμη, σας συνοπλώ. Έχω ένα τρομερό πρόβλημα. Εδώ, στο άλλο, με κυνηγάνε κάτι Αμερικάνοι. Είναι Αμερικάνοι, τη CIA είναι άστα. Συγγνώμη, εσείς δεν είσαστε Αμερικάνοι. Όχι. Μέσα, ε! Έλα, έλα! Έλα! Τι χρώμα είναι αυτό, δικέ μου? Σε βλέπω κίτρινο. Ενταφιάστηκε σε όχρα? Μεταμφιέστηκα και ενταφιάστηκα. Ακόμα δεν έχω ενταφιαστεί. Με κυνηγάνε όλες οι μεγάλες δυνάμεις να με ενταφιάσουν. Με κυνηγάνε οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι και όλα αυτά για αυτό το ρημάτιο χρηματοκιβώτιο. Καλά, άσε. Μη φοβάσαι, ηρέμησε. Την έχω στη μένη εγώ. Πελέ, τι είναι αυτός, ο Άδωνης από τον Μπουρνάζη. Ποια είναι αυτή, ρε? Η Ρέα. Η Ρέα από τη Συγκρού? Ναι. Ποια Ρέα, αυτή είναι πούς της? Την Πανάλη, χρυσό μου. Αδελφέ, γιατί την έφερες εδώ? Ξέρει πολλά. Νέα γράμματα που εσύ δεν ξέρεις. Κοίτα, μίλα καλά γιατί σε βουτάω. Αχ ναι, για συνέχισε, τι μου κάνεις, τι μου κάνεις. Αδελφέ, γιατί κουβάλισες μαζί σου, θα εκτεθείς, Ένα λεπτό. Για λέγε, εσένα σε βουτήξαν και σε πήγαν. Πού σε πήγαν? Η ανάκριση. Αλλά δεν έσπασα. Δηλαδή σπασμένη είμαι. Επειδή είσαι φίλη της Βάνα, σε πιάσανε. Ναι. Καλέ, δούλευα στην ασφάλεια σαν καρφί. Εγώ βέβαια θα προτιμούσα να δούλευα σαν τρύπα, αλλά. Τέλος πάντων, πες μας για τη Βάνα. Και η Βάνα, και η Βάνα δούλευε στην ασφάλεια. Ήτανε. Λολοχιάσα, πώς τη λέγανε, καλέ λοχούσα. Τέλος πάντων, είχε τρεις σαρδέλες εκεί. Ήταν πρακτόρισα μαζί με τους Ρώσους. Ήξερε τα πάντα για αυτούς. Και μετά όμως έμαθε για τον άλλο, τον Νίκ, το Βασιλά, που τη μαζεύει ελληνικές πληροφορίες. Τους τα είπαν όλα οι Ρώσοι. Τι πληροφορίες? Τουριστικές. Α, νησιά, φέρετρα και τέτοια, Φέρετρα, μωρέ, όχι φέρετρα. Καλέ, μας κατασκόπευε. Εμάς? Γιατί? Υπάρχει τίποτα που να μην το ξέρουν οι Αμερικάνοι? Αχ, δεν τα ήθελε για τους Αμερικάνους. Αλλά και ποιος τα ήθελε? Για αυτούς που επιβουλεύονται την εθνική μας ανεξαρτησία. Τους Τούρκους. Αχ, μη λες ονόματα, μη λες ονόματα. Τώρα που γίναμε φίλοι στον Καβός, μας μάθανε και το Οθωμανικό δίκαιο. Εγώ βέβαια δεν έχω πρόβλημα, γιατί το Οθωμανικό το έχω διδαχτεί από πολύ μικρή. Α, γι' αυτό τι χτύπησαν τη Βάνα από το αυτοκίνητο. Είχαν ανακαλύψει ότι κάτι ήξερε. Ναι, το χρυσό μου. Και όλα αυτά είναι στο χρηματοκιβώτιο. Ναι. Και λέ, να σου πω. Πώς σε λένε? Δολοφόνο με τον Παλτά. Βάρβαρε, μπούτσερ. Πού το βλέπεις, ρε?
χασάπιδρα σε λέω στα εγγλέσικα. Α. Για σταθείτε, και οι Ρώσοι γιατί θέλαν το χρηματοκιβώτιο. Αχ, αφελή, οι Ρώσοι βρε. Λουκούμι τους ήρθε που το έβγαλε σε εκείνη η θέα. Ξέρεις τι είναι να αρπάξουν χαρτιά της Σία. Να το παράσιμο μετά. Μέχρι τον ομφάλιο λόρο. Πρέπει να πάρουμε τα χαρτιά να τα δώσουμε στη Βάνα. Σε αυτήν ανήκουν. Ο Τζον Γόρκερ και η παρέα του, ε. Χαθήκαμε. Πρώτη φορά βλέπω τόσους άντρες και δεν χαίρομαι. Ωχ, και ο Ιβάν το Μάριξ. Αδερφέ. Ορίστε. Αδερφέ, είπα, δεν είπα αδερφέ, ε. Κοίταξε, πλάτη με πλάτη, ε. Θα αναλάβω εγώ αυτούς και εσύ αυτούς, ε. Στάσου, κύριε Ναλάκη, τι είμαι, ο Μπρους Λι είμαι. Πάς το αδερφό μου, ε. Συνάξε, ε. Σκέψε να! Καλέ τώρα σου ήρθε και σένα η όρεξη! Ξέρω εγώ, θα να πάρω έργο. Τι είναι αυτό? Ορίστε, τα χαρτιά το χρηματοκιβώτιο, δεν τα ήθελες, ετοιμοπαράδοτα. Καλέ! Ποιος μου στείλε αυτό το πολυφάδι, Παπαναγία μου. Είπαμε ο Θεός να βρέξει άντρες, αλλά όχι και μισοκολάκια. Αφεντικό, καλά είσαι και πολύ γκόμενα, ε. Βρε, δώσ' μου πίσω την περιοχή. Σιγά το κεφάλι μου, πέρα. Παπαναγία, ξέρεις που είναι η Βάνα. Εγώ τα πάντα ξέρω. Αχ, χτύπησα. Δεν θα με σηκώσει κανείς στα χέρια του. Πάμε να μην σε πλακώσω με τα πόδια στις κλωτσές. Άντε, μπράβο. Προχώρα. Να τον προσέχουν τον ασθενή του έξι. Ποιον, αυτόν τον... τον Βυσαρή. Ναι, τον έχουν φέρει από το ψυχιατρίο. Αύριο θα τον εγχειρίσουν για κύλι. Μπορεί να είναι επικίνδυνος. Μα τον φυλάνε πάνω. Του κάνατε ηρεμιστική έννοιση. Του κάναμε, ναι. Εντάξει. Μιλάει ελληνικά, ρε. Αστυνομία, καλέ. Α, μπάτσος πες, δε. Σου, ελάτε από εδώ. Ξέρεις, έχω μια ιδέα. Άστε σε μένα, άστε. Την άνοιξα. Μπράβο. Αφήσουμε τα χαρτιά και πάμε να φύγουμε. Πότε αφήσουμε, είναι σε αφασία αυτή, ε. Πήγαινε στην αστυνομία. Τι λέει, θα μας πιάσουνε που ληστέψαμε το σπίτι του Ελληνοαμερικάνου και μάλιστα τη CIA. Ναι, αλλά λέει για τα κασφυγητά μας. Είναι σπιούνος. Τι, θα μας έχουμε αντρώσει πριν προλάβουμε να εξηγηθούμε. Τίποτα, μόνο η Βάνα μπορεί να καθαρίσει. Εντάξει, να περιμένουμε τότε να συνέλθει. Και γιατί δεν την αρχίζουμε στα χαστούκια. Μην μιλάς, ρε. Μην μιλάς. Πρέπει να την πάρουμε από εδώ. Να τη χειρουργήσουμε.
Αδερφή, ορίστε. Σκάσε. Πώς μπαίνετε εδώ μέσα? Δεν έχουμε συμβούλιο. Μπαίνετε έτσι ξαφνικά. Η κοπέλα πρέπει να χειρουργηθεί αμέσως τώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πηγαίνετε, φέρετε ένα φορείο εσείς. Βοήθησε τους αδερφείς, σε παρακαλώ. Ατι. Κάτσε τον ωρό και έλα να τη μετακινήσουν. Καλέ, αυτή θα μας μείνει, είναι σαν φυτό. Έτσι κι αλλιώς με τη βρει η CIA θα τη φυτέψει. Εμείς μπορούμε να την γλιτώσουμε τουλάχιστον. Έλα. Δεν μου λες πώς βγαίνει αυτό. Όχι, βρε σιγά. Χριστέ μου. Ναι, προϊσταμένη εδώ. Ο αστιφύλακας λέει πως κάποιος ασθενής έτρεχε στους διαδρόμους. Τι είναι αυτό, ρε. Αντιτροπιλικό. Όχι, ρε, φορείο είναι, ρε, μάμα. Αυτό βλέπεις τίποτας. Για να το παίρνουμε. Είναι φορτωμένο. Για δες τι έχει μέσα. Ένα πεθαμένο. Άδειαστο. Πού. Εδώ κάτω, άδειαστο. Αμά, τον τάνεψε. Έλα. Πού τα. Πάτσε το χέρι μας. Έλα. Για να τις σκεπάσουμε το σεντόνι. Καλέ. Σαν τα βιασμένη είναι. Εσύ, πήγαινε δες ένα ασθενοφόρο και φέρ' του. Μαζί με τον οδηγό. Όχι, χωρίς τον οδηγό. Καλά, τον οδηγού θα του κάνω αναισθησία. Σκέπασε πίσω σε αυτόν. Σκέπασε πίσω. Εντάξει. Νάτος! Τι είναι αυτό? Καλά δεν βλέπετε, πτώμα είναι. Τι πτώμα? Προκάνες την άρχη τώρα. Πτώμα. Όχι ακριβώς πτώμα, να πάμε στο χειρουργείο. Ποιο χειρουργείο, ποιοι είσαστε εσείς? Καθηγητής Φον Κάραγιαν. Και η βοηθός του. Η οικιακή βοηθός μου. Σταθείτε! Πού πάτε? Για σταθείτε μια στιγμή. Σταθείτε είπα! Σταθείτε! Ρε εσύ, μπας και έμπλεξε τα καλώδια τώρα που πήγες να το βάλεις μπροστά, ρε. Γιατί κλώτσα αυτό. Έχεις ξαναοδηγήσει ασθενοφόρο. Όχι. Έτσι κάνουν αυτά, μέχρι να σε μάθουν κλωτσάνε σαν μουλάρια. Άντε ρε, κατέβα. Κι άνοιξε την πόρτα πίσω. Άντε. Για πού το βάλατε? Αυτά τα μάτια κάπου τα έχω ξαναδεί. Για το χειρουργείο πάμε. Μπράβο. Θα πάμε όλοι μαζί. Είναι δύσκολη η εγχείρηση, ε. Ναι. Θα σας βγάλω το σηκώτη, την εφραμιά. Θα ξυλώσουμε τα παΐδια. Καλέ, νεκροταμή θέλει να κάνει αυτός. Αχ, τι έχει όμορφα μάτια. Ποιος είναι? Νίκ Βασιλάτος. Τσάτα, τσουρίξε στα μούτρα. Να τους κάνει το σπρέι, να φοράνε μάσκες. Σε αυτούς δεν έρχεσαι. Τα έχουν πιο ψηλά. Καλέ, κοίτα. Εσύ που έχεις πείρα, τα έχουνε χαμηλά αυτοί. Επήγον το περιστατικό. Ναι, υπέρ επήγον. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Κάλιο πέντε και στο χέρι, παρά 10 έχει καρτέρι. Γιατροί. Ναι, χειρούργοι. Εσείς, κακούργοι. Δώσ' μου τα χαρτιά. Ποια χαρτιά? Καλέ, δεν παίζω εγώ χαρτιά. Ελάτε ρε, τι κάνετε ρε, σας ψάχνουμε να πούμε. Για παρντών. Πολλοί γιατροί μαζευτήκαμε εδώ, ε. Και γιατροί βρερόσοι είναι. Ρώσοι γιατροί! Όχι, είναι αυτοί που μας κυνηγάνε! Φύγετε! Βάλε μπρος, φύγε! Πλήγε στο όχημα! Καθαρίζω εγώ!
Στα βγάλανε όλα! Κοίτα τι έπαθα να μην κάτσω να παλέψω κι εγώ! Πού είναι, πού είναι! Έφυγε με το ασθενοφόρο! Τα μάξι του πού είναι! Ανά το δάνε! Μέσα, μέσα! Ήρθαν οι άνθρωποι του σκοτωμού. Γραφείο παρακολουθήσεων και ερευνών Mike Hamster λέγεται. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Γραφείο παρακολουθήσεων και ερευνών Mike Hamster λέγεται. Αχ, με συγχωρείτε, μισό λεπτό, περιμένετε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Γραφείο παρακολουθήσεων και ερευνών Mike Hamster λέγεται. Α, ναι. Είναι έτοιμο. Α, μπράβο. Ναι, ναι, αν μπορείτε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, γεια σας. Σκίζεις. Καλά τώρα, δεν είναι θέμα. Δεν μου λες το αυτοκίνητο τι έγινε. Είναι έτοιμο. Α, μπράβο. Θα το φέρουνε μάλιστα και από εδώ. Δυο φορές, μπράβο. Ναι, τα κατάφερε, γουστάρω. Σε παραδέχομαι, εντάξει. Μπράβο μου. Διάβασα, θα τους απελάσουνε, λέει, όλους από τη χώρα. Ναι, αλλά θα έρθουν άλλοι, δεν υπάρχει. Και η Ιβάνα, λέει, πήρε παράσημο. Ναι. Α, για πάρε 52, 35, 4, 35. Δεν ευχαριστώ. Τι είναι αυτό. Η Ιβάνα. Πάρ' τη μόνος σου. Ζηλεύεις. Μπρος. Ναι, ναι. Έλα, αδερφέ, λα... αδερφέ, λαλά, κι εσύ, έλα. Τι. Ναι, έχω εδώ τη γυναίκα σου έτοιμη για εκτέλεση. Σωστό θηρίο, ρε. Στα φασέρα σε 5-6 δικούς μου, αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Θα έρθεις να παραστήσεις την εκτέλεση. Έρχεσαι. Εντάξει, περιμένω. Τι μου κρύζεις, ρε. Όπο, μίσος. Σογλάνι. Μούλε. Αγγείο. Σταματήστε ρε καθήκες!